Γεια σε όλους. Έχω αργήσαμε λίγο να τα πούμε από εδώ, όμως ήρθε η ώρα, μια και αρκετοί με ρωτάνε πώς μπορούν να φτιάξουν food dishes για τα φρεσάκια για την 25η Μαρτίου, πώς θα φτιάξουν κοντάρι ή τι θα χρησιμοποιήσουν για κοντάρι τη σημαία κτλ. Οπότε σήμερα θα σας δείξω, θα φτιάξω δύο βιντεάκια, ένα με τη φουντίτσα του από το φέση και ένα με το κοντάρι της σημαίας και ένα άλλο ξεχωριστό για το φεσάκι. Είναι πάρα πολύ απλά, δεν νομίζω να κρατήσω και πολύ ώρα, οπότε ξεκινάμε. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε λοιπόν. Χρησιμοποιούμε γοφρέ χαρτί. Εγώ δεν έχω ούτε μαύρο ούτε κόκκινο που βάζω συνήθως στο φεσάκι, οπότε θα βάλω μπλε, δεν πειράζει. Λοιπόν, εξαρτάται το πόσο μεγάλη θέλει να κάνουμε τη φούντα. Όσο πιο μεγάλη θέλουμε να το κάνουμε, τόσο πιο μακρύ θα είναι το γκοφρέ μας. Περιμετρικά το έχουμε κομμένο από όλες τις πλευρές. Λοιπόν, τι κάνουμε, το διπλώνουμε στη μέση. Και πάλι. Και ξανά. Και στο σημείο αυτό κόβουμε λωρίδες το γκοφρέ μέχρι την άκρη, αλλά όχι να τελείως. Δεν κόβουμε τελείως. Αφήνουμε. Λοιπόν, και εδώ. Εδώ. Εδώ δεν πειράζει μου πόσο, δεν με απασχολεί. Στο σημείο αυτό το ανοίγουμε πάλι και θα περάσουμε τώρα μέσα ένα κορδόνι. Τώρα αυτό θα είναι από κορδέλα πλεξίματος, κορδέλα κανονική, ό,τι έχουμε στο σχολείο. Λοιπόν, το περνάμε μέσα, το κλείνουμε, το ξαναγυρίζουμε άλλη μία φορά και στο σημείο αυτό με ένα συρραπτικό ενώνουμε τις δύο μεριές, τις δύο άκρες. Λοιπόν, τώρα τραβάμε το κορδόνι αυτό, το κάνουμε λίγο έτσι για να ανοίξει, το γυρνάμε από την πίσω μεριά. Το κορδόνι μας πρέπει να είναι από πάνω. Ωραία, το μεγαλύτερο κομμάτι του δηλαδή, πρέπει να είναι από πάνω. Λοιπόν, κατεβάζουμε κάτω όλα τα κομμάτια, αυτά τα χαρτάκια, τα κατεβάζουμε κάτω, ανάποδα, την ανάποδη μεριά. Ωραία, και με το κάτω μέρος που έχουμε αφήσει από το κορδόνι, το γυρίζουμε 2-3 φορές βόλτες γύρω-γύρω. Λοιπόν, και στο σημείο αυτό, στη δεύτερη βόλτα, το δέρνουμε. Λοιπόν, αυτό ήταν. Δεν είναι κάτι δύσκολο. Κόβουμε εδώ. Λοιπόν, εγώ δεν είχα μεγαλύτερο κομμάτι τώρα από κορδόνι και είναι λίγο κοντό, θα το αφήσετε λίγο πιο μακρύ, έτσι. Λοιπόν, κάτω τη φωτίστα σας μπορείτε να θέλετε να την ψαλιδίσετε για να την κάνετε τελείως ίσια. Να την κουρέψετε δηλαδή. Και είναι έτοιμη. Με την ίδια λογική μπορείτε να φτιάξετε φουντίτσα και από μαλλί πλεξίματος. Ό,τι έχετε στο σχολείο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε. Λοιπόν, θα σας δείξω ένα κοντάρι σημαίας που μου είχε μάθει μια συνάδελφος, η διευθύντριά μου τότε, όταν ήμουν στην Κύπρο. Και μ' άρεσε πάρα πολύ και το χρησιμοποιώ κάθε χρόνο. Γιατί είναι εύκολο, γιατί είναι πιο μακρύ από τα καλαμάκια και γενικώς. Λοιπόν, παίρνετε μία α4. Εδώ που είναι η μία της γωνία, τη στρίβετε λίγο για να σχηματιστεί λίγο έτσι ένα κυλινδικό κομματάκι, έτσι. Και όπως είναι, ξεκινάτε να τη στρίψετε και να την κάνετε μέχρι την άκρη. Εδώ, σε αυτό το σημείο, βάζουμε λίγο ζελοτέιπ, το κολλάμε και είναι έτοιμο. Εάν θέλουμε να το κάνουμε λίγο πιο όμορφο, φυσικά,
Θα πάρουμε το κοφρέ μας, το μπλε. Θα κόψουμε μία μικρή λωρίδα από την άκρη. Θα την ανοίξουμε. Θα το πιάσουμε από την κορυφή. Εδώ πέρα μπορούμε να βάλουμε, να το σειράψουμε για να σταθεί. Θα το στρίψουμε. Εδώ στην άκρη δεν θέλει τίποτα άλλο. Αν το κάνετε λίγο έτσι, θα μείνει. Δηλαδή, δεν παθαίνει βέβαιος τίποτα. Και είναι έτοιμο το κονταράκι της σημαίας και η φουντίτσα. Και αν θέλετε, δέστε και το επόμενο βιντεάκι για να δείτε πώς ακριβώς φτιάχνω το φεσάκι. Φιλιά πολλά!